ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους Head Over Heels απονεμήθηκε το φετινό βραβείο Cartoon Door. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Τουλούζ κατά τη διάρκεια του Cartoon Forum και το βραβείο απένειμε στους δημιουργούς της ταινίας η αντιπρόεδρος της Γαλλικής Περιφέρειας των Μέσων Πυρηναίων, Ντομινίκ Σαλομών. Έχοντας αποσπάσει πάνω από 30 βραβεία παγκοσμίως και με υποψηφιότητα για Όσκαρ, το Head Over Heels έχει να κάνει με ένα ζευγάρι. Ο άντρας και η γυναίκα βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά, αλλά πρέπει να βρουν έναν τρόπο να ζουν μαζί. Ο σκηνοθέτης Τίμωθι Ρέκαρτ παρουσιάζει ένα αποσυνδεδεμένο ζευγάρι, τα δύο μέλη του οποίου ζουν σε ξεχωριστούς κόσμους. Οι κόσμοι αυτοί οπτικοποιούνται ως διαφορετικά πεδία βαρύτητας. Ο παραγωγός Φόντλα Κρόνιν Ράιλι μίλησε στο Euronews και τον Wolfgang Spindler. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Η πρωτότυπη ιδέα προήλθε από το έργο «Φιλόσοφος σε διαλογισμό» του Ρέμπραντ, τον πίνακα με τον «Σωστό κόσμο ανάποδα». Εμείς θελήσαμε να εφαρμόσουμε αυτή τη σκέψη σε ένα γάμο και να δούμε τι γίνεται όταν χωρίζεις το ζευγάρι. Έτσι φτιάξαμε μια ιστορία γύρω από αυτό. Μεταξύ των υποψηφίων ήταν και μια βελγογαλλική συμπαραγωγή. Ένας κιθαρίστας δοκιμάζει την τύχη του σε ένα blues bar στη Λουιζιάννα. Το τραγούδι του μιλά για το μύθο του Blind Boogie Jones στη μεσοπολεμική Νέα Ορλεάνη. Ο σκηνοθέτης Remy Van Denit συνδυάζει δύο τεχνικές animation, δυσδιάστατη μέσω υπολογιστή και stop motion. Γιατί? Γιατί αυτές οι δύο τεχνικές δεν διηγούνται την ίδια ιστορία. Η μία είναι πιο αλληγορική, ενώ το stop motion πλησιάζει περισσότερο το κοινό, είναι πιο συγκεκριμένο. Για μένα, οι τεχνικές animation πρέπει πρώτα να εξυπηρετούν το σκοπό. Άλλη μια υποψηφιότητα για το Cartoon Door από αυτήν την πολύχρωμη δημιουργία για την Κλοέ. Η Κλοέ δίνει εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης, για ένα τη φορά. Η Ισπανίδα σκηνοθέτης Ρώση Άλβαρες, η οποία ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες, βάσισε την ιστορία σε προσωπικές της εμπειρίες. Γιατί όχι να μην χρησιμοποιήσω αυτό το θέμα και αυτή τη μικρή εμπειρία για να πω μια ιστορία που μιλά σε όλους. Γιατί όλοι αργά ή γρήγορα δίνουν εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης. Αποφάσισα να κάνω μια κωμωδία γι' αυτό. Μια κωμωδία που είναι αστεία μέχρι το τέλος. Αυτό το έργο ψηφιακής χαρακτικής μιλάει για ένα μικρό βρικόλακα που ζει στη σκιά. Ονειρεύεται να ζήσει στο φως και να παίξει με τα άλλα παιδιά. Το έργο Κάλι, ο μικρός βρικόλακας, εντάσσεται στην τριλογία της Πορτογαλίδας Ρεγίνα Πεσόα για την παιδική ηλικία. Η μητέρα μου ήταν σχιζοφρενής. Ήταν διαφορετική. Είχα πολλές εμπειρίες με το να είσαι κάποιος διαφορετικός. Ήμουν η κόρη κάποιου διαφορετικού και με αυτήν την ταινία θέλησα να κάνω ειρήνη με την παιδική μου ηλικία. Σε αυτήν την ταινία ήθελα να δείξω ένα πρόσωπο, μια περσόνα που αποδέχεται πως δεν μπορεί να είναι σαν όλους τους άλλους. Στα γυναικεία γράμματα του Αγκούστου Ζανοβέγιο τέλος, η νοσοκόμα Σιμών αποκαθιστά τα στραπατσαρισμένα πρόσωπα των στρατιωτών με ερωτικά γράμματα. Οι λέξεις των αγαπημένων γυναικών έχουν τη δύναμη να γιατρεύουν τα τραύματα των χάρτινων στρατιωτών. Το βραβείο Cartoon Door είναι το μοναδικό πανευρωπαϊκό βραβείο για την καλύτερη ταινία animation μικρού μήκους. Το χρηματικό έπαθλο ανέρχεται σε 10.000 ευρώ.